Λίγκας. Το βομβαρδιστικό όνειρο του Μουσολίνη ήταν το χειρότερο της ιστορίας. Μιλάμε συχνά για τα καλύτερα μαχητικά, τα καλύτερα πολεμικά πλοία κτλ, αλλά σπάνια αναφέρουμε το χειρότερο σύστημα της κάθε κλάσης. Μην νομίζετε, ακόμη και τα πιο αποτυχημένα οπλικά συστήματα όλων των εποχών κρύβουν την δική τους ενδιαφέρουσα ιστορία. Για να ρίξουμε μια ματιά στο Brad BA-88 Lynx, απλούστερα Lynx, δηλαδή Λίγκας, ίσως το χειρότερο βομβαρδιστικό αεροσκάφος όλων των εποχών. Το Lynx αποτελούσε μέρος του ονείρου του Μουσολίνη να κατακτήσει τους εθέρες με την αεροπορία της Ιταλίας. Βέβαια, το αποτέλεσμα δεν πλησίαζε σε καμία περίπτωση τις μεγάλες φιλοδοξίες του Ιταλού πολιτικού. Το Lynx ήταν τόσο κακό που κάποιες φορές δεν πετούσε καν. Όπως καταλαβαίνετε, δημιούργησε αρκετά προβλήματα στους Ιταλούς και κατ' επέκταση δεν το επιχειρούσαν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου. Αντίθετα, τα κρατούσαν στο έδαφος για να νομίζουν οι σύμμαχοι πως είχαν ένα τεράστιο στόλο από ενεργά αεροσκάφη. Η ιστορία του Lynx ξεκινάει το 1936, όταν το αεροσκάφος έλαβε μέρος στα προπαγανδιστικά φιλμ του Μουσολίνη. Το προωθούσαν ως ένα φοβερό βομβαρδιστικό. Μηχανικά, πρόκειταν για ένα δικινητήριο μονοπλάνο με στρόγγυλα κάθετα πτερύγια και άτρακτο σχήματο σπούρου. Κάθε κινητήρας παρήγαγε 1000 ύπους. Το 1937 ο Ιταλός πολιτικός ήταν πανευτυχής επειδή το Lynx έσπαγε ρεκόρ ταχύτητας. Κατά μέσο όρο πετούσε με ταχύτητες άνω των 515 χιλιόμετρων την ώρα, με αποτέλεσμα οι Ιταλοί να πιστεύουν πως θα μπορούσε να δρά ως ένας δολοφόνος βομβαρδιστικών. Ο οπλισμός του δεν ήταν καθόλου ασήμαντος, αφού το Lynx ήταν εξοπλισμένο με 3 όπλα 12,7 χιλιοστών στην μύτη του και στο πιλωτήριό του, και με ένα όπλο 7,7 χιλιοστών στο πίσω μέρος. Μετέπειτα, πρόσθεσαν και ένα πυροβόλο 20 χιλιοστών στο μπροστά μέρος του αεροσκάφους. Τα όπλα αυτά χρησιμοποιούνταν για επιθέσεις εδάφους στην τότε εποχή. Για να δούμε όμως ποια ήταν τα προβλήματα. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του αεροσκάφους ήταν η υπερθέρμανση των κινητήρων του, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την μείωση της υποδύναμης. Για παράδειγμα, σε μία αποστολή στην Βόρεια Αφρική το 1940, τα αεροσκάφη απέδωσαν εξευτελιστικά, με μέση ταχύτητα 240 χιλιόμετρων την ώρα. Οι πιλότοι παραπονιόντουσαν ότι το αεροσκάφος ήταν υπερβολικά βαρύ και δεν μπορούσε να εκτελέσει ελιγμούς. Τα εχθρικά μαχητικά ξεκίνησαν να τα καταρρύπτουν αβέρτα. Μέχρι το 1941, τα Lynx καρφώθηκαν στο έδαφος και οι Ιταλοί ξεκίνησαν να αφαιρούν τα οπλικά τους συστήματα. Έτσι, το αεροσκάφος έμεινε στην ιστορία ως ένα παράδειγμα για το τι μπορεί να γίνεται όταν ένας άπειρος στρατός δοκιμάζει να παράξει κάτι τόσο τολμηρό. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορεί να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.